Εντυπωσιακά βίντεο από την τελική φάση της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Μεγάλης Κλίμακας Παρμενίων 2023 που ολοκληρώθηκε την Τρίτη στοιχείο δημοσιοποίησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ για την άσκηση Παρμενίων, διεξήχθη τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων υποδοχής ενισχύσεων υπό τη διεύθυνση της ΑΣΔΕΝ με τη συμμετοχή μονάδων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, μονάδων της 96 Ανώτερης Διοίκησης Δαγμάτων Εθνοφυλακής, υπτάμενων μέσων του στρατού Ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας και πλοίων επιφανείας του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, εξετάστηκε το επεισόδιο της προσβολής νήσου από εχθρικές δυνάμεις, η αναχέτησή τους από τις φίλες δυνάμεις επί της νήσου και η εν συνεχεία ενίσχυση αυτών με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθήκων για την εξάλληψη της απειλής, σε συνδυασμό με την υποστήριξη επιθετικών ελικοπτέρων, μαχητικών αεροσκάφων και πολεμικών πλοίων. Νωρίτερα την Κυριακή 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με απόλυτη επιτυχία η μερική ενεργοποίηση ενός τάγματος κινητής εφεδρείας στην περιοχή της Αττικής για την εξάσκηση στην εφαρμογή των διαδικασιών και ενημέρωση των επιστράτων για τις αρμοδιότητες και την αποστολή τους στον τομέα της πολιτικής άμυνας. Πλέον τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου ενεργοποιήθηκε με επιτυχία το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της χώρας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας για την περίπτωση αεροπορικής επίθεσης και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών περιστατικών. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν καθολικά στην άσκηση με κωδωνοκρουσίες οι εκκλησίες των Μητροπολιτικών και των Μεγάλων Ενωριών. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΙΠΕΘΑ, του ΓΕΕΘΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και είναι ιδιαιτέρως επωφελής για την περαιτέρω αναβάθμιση της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας και της πολιτικής άμυνας της χώρας. We'll be right back.
Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη άσκηση αίσιος Ιωνός θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου στο πεδίο βολής Ψηλός Τάλος στα Λάβαρα του Δημοτήχου.